είναι αυτός που εν μετανοία και εξομολογήσει μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Μελάτε μωρέ που όλους κάτι θέλετε να πείτε. Που μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού από την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και αυτήν τη στιγμή μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά η αφύπνιση έως την τελείωση, η πνευματική, έχει πορεία και δρόμο. Εάν εσωτερικά και πνευματικά δεν οικοδομηθούμε, οι αγώνες θα είναι όπως είναι τα βεγγαλικά μέσα στη νύχτα. Αγώνα με ήλιο και φως Χριστού σημαίνει ότι ο Χριστός είναι στη ζωή μας και ζούμε για τον Χριστό και είμαι ενωμένοι με τον Χριστό. Για το άμπτα! Πέστε αδέλφια μου, πέστε δεν ήρθαμε εδώ μόνο για να φωνάξουμε για όλα εκείνα που 25 χρόνια, διότι η κάρτα του πολίτη έχει όλα τα δαιμόνια που κυκλοφόρησαν μέσα στην περίοδο των 25 ετών από το 86. Μπράβο, Γιώργο, μέχρι μπράβο. Σήμερα Αυτός. Όλα ΕΚΑΠ, ΑΜΚΑ, κάρτα φορολογική, κάρτα αγορών, αφημί, τα πάντα όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην κάρτα του πολίτη. Γίνεται ο άνθρωπος ανδράποδο. Μιλάτε μου να πάει το φρύς, εμένα ρωτάς. Ένα λεπτό. Και η κάρτα του πολίτη μεταβάλλει τον ορθόδοξο Έλληνα χριστιανό σε έναν άχρωμο πολίτη πεθαμένο προτού γεννηθεί και αντιληφθεί την ζωή, διότι όλοι που οδηγούν στην κάρτα του πολίτη, που είναι το κλειδί για να λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η παγκοσμιοποίηση, και όλα τα υπόλοιπα. Πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος, κύριε μου? Πού είναι? Πού θα πεις ποιος είναι? Πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος? Ένα λεπτό. Εγώ ελπίζω και εύχομαι στην μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση από το πεδίο του Άρεων έως την Βουλή των Ελλήνων με πορεία που θα γίνει γύρω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, θα είναι και ο Αρχιεπίσκοπος και οι Αρχιεπίσκοποι και οι Επίσκοποι. Αν δεν θα είναι κακό του κεφαλιού τους. Δεν θα έχουν καμία δικαιολογία. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι στον Πάπα. Ένα λεπτό. Όπου και να είναι, εδώ δουλεύει Ελλάδα και Ορθοδοξία. Θα είναι εκτός του αγώνων. Έλα, για να μην σκλαβωθεί. Το άφησα, κάνε ένα λάθος. Σκλαβωθεί ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτός λοιπόν που θα αγωνιστεί όχι μόνο για τα παιδιά του, όχι μόνο για τις επερχόμενες γενναίες, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Γι' αυτό να έχετε χαρά! Μπράβο! Να είστε γαλινεμένοι! Μπράβο! Να ξέρετε ότι σας εξέλεξε ο Κύριος από όλα τα σημεία της Ελλάδος για να δώσετε την μαρτυρία του ουρανού πάνω από την γη και μάλιστα από το σημαντικότερο σημείο της περιοχής που είναι η πλατεία Σουλανού. Γι' αυτό αδέλφια μου, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Ένα μόνο. Καλή δύναμη. Αμήν. Όχι μια συγκέντρωση. Σας περιμένουμε για να οργανώσουμε την μεγάλη πανελλαδική και παναθηναϊκή συγκέντρωση η οποία θέλει δύναμη, συγκέντρο, δουλειά, έφη και προσευχή. Και οργάνωση, μόνη οργάνωση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Γιώργο, μπράβο. Αδέρφια μου, αδέρφια μου, ακούστε, σήμερα όλοι αυτοί που είμαστε εδώ μαζεμένοι, χάρη του Κυρίου, ύστερα από τόσες αντιξιότητες που βρήκαμε μπροστά μας και ύστερα από τόσο πόλεμο που γίνεται από τις σκοτεινές δυνάμεις, να ξέρετε, έστω κι αν είμαστε 5.000, εδώ δίπλα μας, αόρατος, είναι αγγελικές δυνάμεις. Είναι οι δυνάμεις του ουρανού. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι όλες οι καρδιές των Ελλήνων. Να ξέρετε. Να ξέρετε κάτι ακόμα, όλοι εμείς που είμαστε εδώ ήρθαμε γιατί ενημερωθήκαμε από όλα αυτά τα έτυπα που έχουν βγει από την Εκκλησία και από διάφορους μέσα στα μπλοκ. Να ξέρετε ότι από την κρατούσα Εκκλησία είναι 5-10 οι οποίοι έχουν κάνει ομολογία πίστεως. Όμως παρόλα αυτά αυτοί οι 5-10 που τους ξέρουμε όλοι δεν είναι σήμερα εδώ. Εμείς λυπούμαστε και θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε προσευχή στον Κύριο να τους φωτίσει όλους και στην επόμενη συγκέντρωση να είναι όλοι εδώ παρόντες. Εμείς όλοι εδώ που έχουμε πνευματικούς πατέρες πρέπει να ρίξουμε το μήνυμα και να τους πούμε πού ήσουν πατέρα μου. Εδώ εμείς μαζευτήκαμε στο Σύνταγμα και εσύ δεν ήρθες. Αύριο θέλω να είσαι κοντά μου, να πάρουμε δύναμη όλοι μας. Αυτοί όλοι μπορούσαν να έχουν βάλει πουλμάν από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν βάλανε. Τα λόγια είναι εύκολα. Εδώ σήμερα όσοι είμαστε, είμαστε μάρτυρες και μας έχει καταγράψει ο ουρανός. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να ακούσετε. Επαναλαμβάνουμε ότι
για να ακούμε μετά τα συνθήματα, μετά τα συνθήματα. Μετά τα συνθήματα. Λοιπόν, επειδή το θηρίο, τα όργανα του Αντιχρίστου, προ και μετά την εμφάνιση του Αντιχρίστου, θα κινηθούν όπως λέγει η γραφή εν πάση απάτη. Δηλαδή τι, θα κοιτάξουν πώς θα εξαπατούν το λαό του Θεού. Και γι' αυτό λέει η γραφή ότι θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Το θηρίο λοιπόν και τα όργανα του ετοιμάζουν το εξής. Ήδη στέλνουν μηνύματα ότι θα βγάλουν μία κάρτα χωρίς το 666. Θα βγάλουν μία κάρτα χωρίς το barcode. Θα βγάλουν μία κάρτα χωρίς το microchip. Απλώς θα έχει η κάρτα έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός προς τα εκεί προσανατολίζονται. Μακαριότατε ελάτε. Προς τα εκεί προσανατολίζονται. Μην μιλάτε παρακαλώ. Προς τα εκεί προσανατολίζονται. Κάνοντας τον αριθμό αυτόν, είναι ο αριθμός ο ενιαίος κωδικός και μοναδικός αριθμός, ο λεγόμενος ΕΚΑΜ. Ο ΕΚΑΜ έχει τη δύναμη την εξής. Παρακαλώ. Θα μας γράφουν σε κάθε κίνησή μας ό,τι θέλουν, θα τα καταγράφουν σε αυτό το νούμερο στην αρχή, μέσα στα κομπιούτερ. Και αμέσως μετά θα τα περάσουν μόνοι τους στο μικροτσίπ. Θα τα περάσουν μόνοι τους, διότι ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς barcode ή μαγνητική λωρίδα ή μικροτσίπ δεν γίνεται. Τι είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Ακούστε, προχθές πήγε ένα πνευματικό παιδί μου στο γιατρό. Και ο γιατρός του έγραψε μία συνταγή. Δίνοντάς του τη συνταγή του είπε, δώσε μου τον άμκα. Και πράγματι δίνει τον άμκα, γιατί τον θέλει ο γιατρός. Αμέσως μετά φεύγει, αφού έγραψε στο βιβλιάριο τη συνταγή ο γιατρός, φεύγει και πάει σε ένα φαρμακείο να πάρει το πνευματικό μου παιδί, να πάρει τα φάρμακά του.